έθιμο των Αναστεναρίων είναι ένα έθιμο το οποίο επικρατούσε στην επαρχία της Ζωγοαθουπόλεως στη βόρειο-ανατολική Θράκη και συγκεκριμένα στο χωριό Κωστή. Το 1923, με την ανταλλαγή των πληθυσμών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, οι κάτοικοι της περιοχής αυτής εγκαταστάθηκαν στη Μακεδονία, όπου και μετέφεραν στοιχεία της λαϊκής τους παράδοσης, όπως τα Αναστενάρια. Οι Αναστενάριδες, φοβούμενοι τις αντιδράσεις, μέχρι και το 1943 δεν έδιναν δημοσιότητα στο έθιμο. Για πρώτη φορά, το έθιμο αναβίωσε δημοσίως στη Μαυρολεύκη της Δράμας. Η ονομασία Αναστενάρια πάρθηκε από το Αναστενάρι, το εικόνισμα που κρατούν σε όλη τη διάρκεια της γιορτής στα χέρια τους και που θεωρείται ο ανώτατος αρχηγός των Αναστενάριδων. Η ταλετουργία των Αναστεναρίων αρχίζει το απόγευμα της 20ης Μαΐου στο Κονάκι, σε ένα χώρο που φυλάσσονται εικόνες των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, οι οποίες αποτελούν τα πολυτιμότερα κοιμήλια για τους Αναστενάριδες. Τις ονομάζουν χάρες και παππούδες και τις έχουν σε υφασμάτινη θήκη που ονομάζεται ποδιά, όπου κρέμονται κουδουνάκια και πολλά αφιερώματα. Το απόγευμα της 20ης Μαΐου αρχίζουν να συγκεντρώνονται στο Κονάκι άντρες και γυναίκες Αναστενάριδες, προσπαθώντας να αυτοσυγκεντρωθούν για να ακολουθήσει ο χορός. Την 21η Μαΐου, την εορτή των Εισαποστόλων Αγίων, γίνεται η ζωοθυσία με τη συμμετοχή όλων των Αναστενάριδων για το καλό όλων. Ο χορός επαναλαμβάνεται στο Κονάκι το απόγευμα της ίδιας ημέρας με τα όργανα μπροστά και με συνεχή χορό. Εκεί έχουν ήδη ανάψει μία σωρό από ξύλα και κρατώντας εικόνες και αμανέτια μπαίνουν στην ανθρακιά και συνεχίζουν το χορό τους χωρίς να δείχνουν πόνο ή κάποια ενόχληση από την πυρά και την υψηλή θερμοκρασία. Άλλωστε, οι Αναστενάριδες θεωρούνται μοιημένα άτομα στην τελετουργία του εθίμου αυτού. Η μοίηση διαρκεί πολλά χρόνια και ο αρχιαναστενάρης είναι αυτός που κρίνει πότε ο μοιούμενος είναι έτοιμος για πυροβασία. Το μυσταγωγικό μέρος, δηλαδή η διαδικασία της μοίησης, δεν είναι γνωστό γιατί η κοινωνία των Αναστενάριδων είναι πλέον κλειστή. Το μόνο βέβαιο όμως είναι ότι διακατέχονται από βαθιά πίστη στο θρύλο και στον Άγιο, ενώ τη στιγμή της πυροβασίας βρίσκονται σε απόλυτη έκσταση. Συνεχίζουμε να τηρούμε τις παραδόσεις όπως παλιότερα. Ήδη είμαι αρχιαναστενάρης από το 2008 με τον ίδιο ρυθμό. Προσπαθούμε και εγώ φυσικά με τη βοήθεια τη δικιά μου, την αρρωγή τη δική μου, όλοι οι αναστενάριδες εκτελούν το καθήκον τους στο έπακρο. Προσπαθούμε όσο μπορούμε με ομόνια, αγάπη, σύμπνοια να μην δίνουμε δικαίωμα ποτέ σε κανένα και να κάνουμε το έθιμό μας όπως ακριβώς το κάνανε και οι παππούδες μας. Οι παππούδες μας ήρθαν από το Κωστή της Ανατολικής Ρωμιλίας. Τώρα το Κωστή είναι φυσικά βουλγαρικό μέρος. Το Κωστή απήχε από την Αγαθούπολη, γιατί η Αγαθούπολης ήταν τότε, ας το πούμε, πρωτεύουσα των χωριών εκεί, η οποία αριθμούσε σαν Αγαθούπολης γύρω στις 20 με 25 περίπου χιλιάδες κατοίκους. Το δε Κωστή είχε 3.000 κατοίκους, ήταν μεγάλο χωριό. Στη συνέχεια, επειδή με την ανταλλαγή των πληθυσμών το 1922
δεν χωρούσαν αυτοί όλοι οι κάτοικοι να έρθουν σε ένα μέρος ή στη Μαυρολεύκη ή οπουδήποτε αλλού. Γι' αυτό τους σκορπίσανε. Άλλους πήγανε στο Λαγκαδά, άλλους στην Αγία Ελένη, άλλους στην Μελίκη Μαθίας, άλλους τους πήγανε στη Κερκίνη και οι υπόλοιποι ήρθαν εδώ στη Μαυρολεύκη Δράμας. Βέβαια παίρνοντας μαζί τους τα εικονίσματα και περισσότερο μάλλον τα εικονίσματα των Αγίων Κωνσταντίνου και Αγίας Ελένης. Η εκκλησία του Κωστή, γιατί το επισκέφθηκα το Κωστή εγώ 3 φορές, είναι χτισμένη από τους παππούδες μας, βέβαια είναι με ξύλο, γιατί έχει το Κωστή και έχει βέβαια πολλά δέντρα, πάρα πολλά δέντρα, πολύ ωραία εκκλησία. Εκείνο που μας λύπησε και εμένα και όλους όσοι πήγαμε, γιατί κάναμε μια εκδρομή, προσπάθησα να τους οργανώσω να πάμε οι ανασυνάδελφοι να δούνε το Κωστή από εδώ, από το χωριό μας. Λοιπόν, εκείνο που μας λύπησε είναι το ότι, γιατί πήγαμε το 2006 εμείς, το ότι αλλάξανε το όνομα του χωριού μας. Δηλαδή, από Εκκλησία Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Αγίας Ελένης, το μετονόμασαν σε Ιερό Ναό Κυρίλου και Μεθοδίου. Αυτό μας αναχώρησε, γιατί χρόνια ολόκληρα, πολλά χρόνια, πάρα πολλά, δεν ξέρουμε από πότε, είχε το όνομα Άγιος Κωνσταντίνος και Αγία Ελένη. Ήρθαν εδώ οι παππούδες μας, όλοι. Το πρώτο που σκέφτηκαν να κάνουν ήταν να κάνουν το εκκλησάκι αυτό εδώ που βλέπετε εσείς. Το εκκλησάκι αυτό το έχτισε ο παππούς μου, ο Μακαρίτης, ο Γιώργος ο Χρήτης, ο Ευθύμης ο Χρήτης και 2 αδέρφια Αβράμιδες, έτσι λέγονται, οι οποίοι ήταν αναστενάριδες, όπως και το αγίασμα που βλέπετε εδώ απέναντι. Όπως ξέρετε και όπως έχετε ακούσει και όπως είπαμε πολλές φορές, παλαιότερα το έθιμο γινόταν σε κλειστό χώρο, γιατί ήταν απειγορευμένο από την εκκλησία. Δεν μπορούσαν να το κάνουν σε ανοιχτό χώρο. Το 1940 ο Άγγελος Τανάγρας, ο μέγας ψυχαναλυτής, ψυχίατρος, αφού πήρε την άδεια από την Αρχιεπισκοπή Αθηνών και την άδεια και άδεια επίσης από την Αστυνομική Διεύθυνση των Αθηνών, ήρθε εδώ, έπεισε τους αναστενάρδες ότι έχω παιδιά τις άδειες και τον δύο, οπότε να το κάνουμε σε ανοιχτό χώρο. Έδειξε τις άδειες, πίστηκαν οι αναστενάρδες και πράγματι το κάνανε, την πυροβασία την έκαναν εδώ σε αυτό το χώρο όπου γίνονται τώρα από το 1940 και μετά. Πίστηκε ο Άγγελος Τανάγρας, αφού το είδε όλη την πυροβασία. Βέβαια, ερχόμενος εδώ έφερε και την κουστοδία του, ήρθε με την κουστοδία του. Έφερε καρδιολόγο, έφερε ψυχίατρο, έφερε δερματολόγο, όλους τους γιατρούς, για να αποφανθούν και αυτοί, για να δουν τέλος πάντων τι συμβαίνει με τους ανθρώπους αυτού και δεν καίγονται. Έκανε μία αναφορά στη συνέχεια, βλέποντας το έθιμο, έκανε μία αναφορά προς την Αρχιεπισκοπή και προς την Αστυνομική Διεύθυνση, την οποία αναφορά διάβασα εγώ, που λέει το εξής, ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν το κάνουν για αργυλογία, δηλαδή δεν το κάνουν για να τα οικονομήσουν, να τα αρπάξουν, αλλά το κάνουν απλά και μόνο επειδή πιστεύουν ακράδαντα στον Άγιο Κωνσταντίνο και στην Αγία Ελένη. Το 1947 αποφασίζει πάλι, και από τότε μάλλον, από τότε η πυροβασία γίνεται σε ανοιχτό χώρο. Το 1947 έρχεται μόνος του πάλι ο Άγγελος Τανάγρας για να δει και να απολαύσει το έθιμο πλέον σε ανοιχτό χώρο με κανονικότατα. Λοιπόν, εκείνο που συνέβη εκείνη τη χρονιά ήταν το εξής.
επειδή το θυμάμαι και εγώ, ήμουνα μικρός, πιτσιρικάς ήμουνα, το 47 εγώ ήμουνα 4 χρόνων. Και καθόμασταν έξω με τον πατέρα μου και τη μητέρα μου και βλέπω μία γυναίκα, μία από το χωριό μας, την οποία αν ήξερα, η Ιφηγένεια η Αβράμη, για μια στιγμή όπως ήταν και παρακολουθούσε το έθιμο, μπαίνει μες στη φωτιά με τις κάλτσες, έβγαλε τα παπούτσια, μπαίνει στη φωτιά. Οι κάλτσες δεν καήκανε. Από ό,τι τουλάχιστον ξέρω και από ό,τι έχω διαβάσει, δεν τις είδα εγώ, τις κάλτσες αυτές τις πήρε ο Τανάγρας και τις κατέβασε στην Αθήνα, τις έχει στην Αθήνα, στο Μουσείο Θρακικών Μελετών. Και συγκεκριμένα από ό,τι έλεγε και ο ξάδερφός μου, ο οποίος ήταν λαογράφος, πήρε κάλτσες άλλες και έδωσε, τις έστειλε εδώ για να τις φοράει η Ιφηγένεια Αβράμη. Από εκεί πέρα πλέον το έθιμο συνεχίζεται. Συνεχίζεται και πρέπει να συνεχιστεί και θα το συνεχίσουμε εμείς όσο μπορούμε. Και εγώ φυσικά σιγά σιγά θα αρχίσω να τα παρατάω, γιατί να τα εγκαταλείπω, γιατί δεν σηκώνουν και τα πόδια, τα χρόνια περάσανε, να αναλάβουν οι καινούργοι, οι νέοι, για να μπορέσει να μεταδοθεί και να παραμείνει αναλύωτο. Βέβαια, απ' έξω όσο ζω, θα έχω το νου μου. Εγώ λόγω μεταθέσεων, δεν βρισκόμουν εδώ. Αλλά το διάστημα, το τριήμερο, τετραήμερο, όπου και να ήμουν και ειδικά στην Αθήνα που έκανα πολλά χρόνια, στα κεντρικά των Αθηνών κάτω έκανα πάρα πολλά χρόνια, γύρω στα 10 χρόνια, τις ημέρες αυτές έπρεπε να φύγω οπωσδήποτε, είτε με άδεια, είτε από τη σημαία, είτε να παρευρίσκομαι εδώ, τις ημέρες αυτές. Λοιπόν, το σώι μου όλο είναι αναστενάρδες, ο παππούς μου, η γιαγιά μου ήταν, τα ξαδέρφια μου τώρα μέσα, Χρήτηδες είναι οι περισσότεροι και ανήψα μου. Φέτος δε είχαμε μια έκπληξη, 4 καινούριους αναστενάρδες, μεταξύ αυτών και την κόρη μου, η οποία φυσικά είναι καθηγήτρια πανεπιστημίου στη φιλολογία. Λοιπόν, και η οποία μπήκε μέσα στη φωτιά χωρίς να πάθει το παραμικρό. Όλους όσους μας ακούν να πιστέψουν στο έθνο, γιατί υπάρχουν ορισμένοι οι οποίοι αμφιβάλλουν και καμιά φορά ακούω και στην τηλεόραση έτσι στα πάνελ εκεί που συζητάνε. Συγκεκριμένα άκουσα κάποια φορά κάποιον κύριο εκεί, όνομα και μη χωριό δεν θέλω να πω όνομα, που είπε ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι σατανιστές και τον αρχίσανε ορισμένοι άλλοι οι οποίοι πιστεύουν στο έθνο, γιατί όσοι το έχουν δει είναι γεγονός ότι το πιστεύουν. Η περιοχή έχει ιδιαίτερη σημασία για την ιστορικότητα του Εθήμου και για τις βαθιές ρίζες του Εθήμου, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στη Θράκη γεννήθηκε και η λατρεία του Διονύσου και η λατρεία του Ορφέα, και με πολλά τελετουργικά τα οποία τελούνταν μέσα σε δάση, με στοιχεία τα οποία δεν γνωρίζουμε βέβαια επακριβώς γιατί δεν υπάρχουν μαρτυρίες, αλλά πρόκειται για λατρείες οι οποίες είχαν σχέση με φωτιά, από ό,τι μπορούμε να καταλάβουμε.
Δεν είναι τυχαίο ότι, λοιπόν, ότι από εκεί ήρθε αυτό το έθιμο. Δεν είναι καθόλου τυχαίο κατά τη γνώμη μου. Mm-hmm. Το θέμα είναι ότι αυτό το έθιμο σίγουρα έχει και βυζαντινά στοιχεία. Mm-hmm. Γιατί επίσης στην Ανατολική Ρωμιλία υπήρχαν Ακρίτες και τα τραγούδια που τραγουδιούνται εδώ είναι ακριτικά. Ανήκουν στον επικό κύκλο των Ακριτών. Είναι τραγούδια τα οποία αφηγούνται τα κατορθώματα του Κωνσταντή, του Κωνσταντίνου, του Καβαλάρη, ο οποίος είναι πολύ πιθανό να ήταν Ακρίτης. Δεν είναι δύσκολο από εκεί και μετά να ταυτιστεί ο Ακρίτης Κωνσταντίνος με τον Μεγάλο Κωνσταντίνο, τον Άγιο, που έφερε και το Σταυρό στους Ορθόδοξους Χριστιανούς, που για τους Ορθόδοξους Χριστιανούς ειδικά είναι πάρα πολύ σημαντικός. Δεν είναι καθόλου δύσκολο να γίνει μια τέτοια ταύτιση. Δεν είναι σαφώς και δεν μπορούμε με ακρίβεια να αποκρυπτογραφήσουμε τις σχέσεις αυτές, αλλά είναι σίγουρο ότι υπάρχουν και τέτοια βυζαντινά στοιχεία στο έθιμο αυτό και αρχαία ελληνικά στοιχεία, τα οποία παντρεύτηκαν με την Ορθόδοξη Χριστιανική πίστη. Η εικόνα είναι πολύ παλιά, νομίζω ότι δεν ξέρουμε ακριβώς πόσο παλιά είναι. Τη φέραν εδώ το 1900, αρχές 20ου αιώνα, που οι πρόσφυγες. Δεν ξέρουμε πόσο παλιά είναι η εικόνα. Το έθιμο χρονολογείται, είπες, από περίπου... Το έθιμο σίγουρα τελούνταν εκεί όλο τον 19ο αιώνα, σίγουρα. Μάλιστα. Σίγουρα. Για να έρθει εδώ σε αυτή τη μορφή την ολοκληρωμένη αρχές του 20ου αιώνα ένα έθιμο, σημαίνει ότι τουλάχιστον έναν αιώνα πριν τελούνταν με αυτή τη μορφή. Δηλαδή τα έθιμα, επειδή περνάνε μέσα από μεταμορφώσεις, μέσα από διάφορα στάδια, ένα έθιμο όταν έρχεται ήδη σε μία μορφή σε κάποια χρονική στιγμή, σημαίνει ότι σε αυτή τη μορφή υπάρχει για τουλάχιστον έναν αιώνα. Πιο πριν δεν μπορούμε να ξέρουμε, αλλά είναι σίγουρο ότι είναι κάτι πάρα πολύ παλιό. Ήρθαν από το Κωστή απευθείας εδώ στην περιοχή που είμαστε? Από ό,τι ξέρω ήρθαν εδώ μέσω Θεσσαλονίκης. Mm-hmm. Από ό,τι ξέρω, γιατί ο προπάπος μου τα έλεγε αυτά, πήγαν στη Θεσσαλονίκη, όπου στο διοικητήριο, όπως λέμε, όπου τους, λόγω της ανταλλαγής των πληθυσμών, ήξεραν από ποιες περιοχές φεύγουν τουρκικοί πληθυσμοί, τουρκόφωνοι πληθυσμοί, και ξέρανε και κάπου για να διαλέξουν πού θα τους εγκαταστήσουν. Οπότε η περιοχή εδώ ήταν ένα... Επιλέχθηκε, ναι. Της ανταλλαγής του πληθυσμού. Θα μπορούσε να είναι αλλού δηλαδή. Και τώρα να μην τελείται στη Μαυρολεύκη, να τελείται κάπου αλλού. Σωστά. Ναι, θα μπορούσε να είναι αλλού. Είσαι από μικρή εδώ, όλα αυτά τα χρόνια, τα βιώματά σου? Τα βιώματά μου είναι πολύ δεμένα με τα αναστενάρια, γιατί από πολύ μικρή ζω στη Θεσσαλονίκη, αλλά εδώ ήμουν και είμαι. Καλοκαίρια, γιορτές, το σπίτι του πατέρα μου, το οποίο είναι ένα σπίτι 100 χρονών, είναι κατοικήσιμο και ερχόμαστε και το διατηρούμε. Ο παππούς μου έπαιζε λύρα στα αναστενάρια, η προγιαγιά μου ήταν αρχαία αναστενάρισα. Τα βιώματά μου είναι πολύ ζωντανά. Και μάλιστα από πολύ μικρή, που δεν ήταν τόσο διαδεδομένο το έθιμο, από πολύ μικρή όμως, πέραν από το χεράκι και πήγαινα, είμαι πολύ εξοικειωμένη με όλο αυτό. Νομίζω έχει μπει στο DNA μου αυτό. Και τώρα εκεί που βρίσκεσαι σαν καθηγήτρια και μεταφέρεις τα παιδιά όλα αυτά, ποια είναι η αντίδρασή τους, πώς αντιδρούν? Είναι λίγο, οι νέες γενιές δεν είναι αρνητικές στο... Ναι, δεν το... επειδή εμένα ο χώρος μου είναι τα αρχαία ελληνικά, αλλά αρκετές φορές θα μιλήσουμε για μυστήρια, για αυτό το βιωματικό που είχαν οι αρχαίοι Έλληνες μετά. Γιατί και οι αρχαίοι Έλληνες
βίωναν τα μυστήρια, όχι μόνο οι σύγχρονοι Έλληνες. Λοιπόν, εκεί κάπου τους βλέπω ότι είναι πιο υποψιασμένοι και κάπου μπορούν να κάνουν συνδέσεις. Θα προσπαθήσω να το κάνω περισσότερο, έτσι, ζωντανό αυτό, ναι. Και εσύ σήμερα στα Κάρβουνα και κλείνω θα με δούμε. Αυτό. Πρώτα Θεός, ναι. Μέχρι τελευταία στιγμή δεν ναι. υπάρχει ναι ή όχι. Όχι. Είναι εκείνη η στιγμή. Είναι η στιγμή. Και εκείνο ναι. το κομμάτι ναι. που δέχεσαι ναι. την ενέργεια αυτή. Αυτό, εκείνη η στιγμή είναι, ναι. Πρώτος αναστενάρης στο κονάκι της Μαυρολεύκης που δεν έχω συγγένεια αίματος. Ήμουν επισκέπτης το 1995 στις 21 Μαΐου και έξω από την ώρα που γινόταν η πυροβασία αισθάνθηκα ένα πολύ ισχυρό κάλεσμα να πάω να χορέψω στη φωτιά. Πήγα στην αρχή αναστενάρισα, στη Ματινή και της είπα ότι θέλω να χορέψω, μου είπε ότι θα καώ. Εγώ τότε ήμουν 26 χρονών και μου λέει προχώρα. Και βγάζω παπούτσια, κάλτσες, μπουφάνε εκεί, ο κόσμος φώναζε, θα καεί το παιδί και αυτά. 26 χρονών, έτσι. Η ηλικία είναι αυτή που δέχεται το κάλεσμα, με τις προκλήσεις όμως που έχει, έτσι. Ναι, και η φωτιά ήταν πολύ δυνατή. Έκανα τρεις γύρους γύρω από τη φωτιά και μετά μπήκα μέσα κανονικά. Ήταν πολύ δυνατή, είναι η πιο δυνατή εμπειρία που έχω ζήσει στα 30 πλέον χρόνια, 29 χρόνια αναστενάρης. Δεν έχω ξαναζήσει τόσο έντονο συναίσθημα. Από εκεί και πέρα έρχομαι. Έχω γνωρίσει πολλούς άλλους αναστενάριδες, έχω δει πολλά πράγματα. Κάτι που συγκλίνεται σε αυτά που ζείτε βιωματικά. Εντάξει, υπάρχει, ναι, είναι αυτό το κάλεσμα της φωτιάς που θα μπορούσαμε να πούμε. Αυτό μας ενώνει. Η φωτιά είναι δυνατή, όπως είπες. Αυτό σημαίνει ότι ο βαθμός που αναπτύσσει το κάρβουνο... είναι πάνω από 800 βαθμούς. Πατώντας το πόδι... δεν υπάρχει περιθώριο, ακόμα και κάνοντας μικρά βήματα, να υπάρχουν περιθώρια να μην καεί, έτσι δεν είναι. Κοίταξε, προχθές η πύρη της φωτιάς ήταν τόσο δυνατή που ακόμα και από έξω που ήμασταν, αισθανόμασταν και υπάρχει και μια παλιότερη περίπτωση όπου ένας από τους μουσικούς είχε καεί το δέρμα σε του απόσταση, σε απόσταση. Ναι. Η φωτιά είναι αληθινή, όντως καίει, αλλά αν έχεις το κάλεσμα να μπεις, θα μπεις και δεν θα καείς. Και αυτό δεν σημαίνει επίσης ότι κάποιος χόρεψε, ότι θα χορεύεσαι ή θα χορέψει κάθε φορά. Μπορεί κάποιος αναστενάρης κάποια φορά όντως να μην μπορέσει να χορέψει, να μην αισθανθεί αυτό που λέμε το κάλεσμα. Άπαξ και αισθανθείς το κάλεσμα και ανταποκριθείς αυτό, δεν υπάρχει κίνδυνος. Αλλιώς υπάρχει, ναι. Η διαδικασία που γίνεται στο κονάκι μέχρι να μεταφερθείτε ουσιαστικά στην πυροβασία. Αυτό είναι ένα τελετουργικό, μια μουσική συγκεκριμένα τραγούδια που βοηθάει να συντονιστούμε και μεταξύ μας. Για μένα υπάρχουν μέσα στη διαδικασία τις 4 μέρες που γίνεται, ας πούμε, τα πράγματα που με συγκινούν πάρα πολύ είναι όταν πάμε να πάρουμε την εικόνα, όταν γυρίζουμε το χωριό που μπαίνουμε στα σπίτια με την εικόνα, αυτά οι γυναίκες που βγαίνουν με το θυμιατό και θυμιατίζουν την εικόνα που την υποδέχονται, είναι πράγματα που με συγκινούν πάρα πολύ και μου φέρνουν και παιδικές μνήμες από το χωριό μου. Που όταν περνούσε ο επιτάφιος, που ήταν οι γυναίκες με το θυμιατό, έτσι. Και μου αρέσουν πάρα πολύ και πολύ θέλω και είμαι εδώ και τα στηρίζω αυτά, γιατί ακριβώς θέλω να συνεχιστούν αυτές οι μνήμες. Γυρίζοντας προς τα πίσω, επειδή είπες ότι δεν είσαι εξαίματος, έχεις ψάξει κάτι το οποίο να συνάδει
και με το χωριό ή με την ιστορία ή κάτι που να σε φέρνει κοντά στις ρίζες αυτές. Εντάξει, είμαι Θρακιώτης από τη μια μεριά και από τη Μικρά Ασία, αλλά θεωρώ ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν μια κοινή ρίζα και ουσιαστικά αν είναι η μνήμη, η ιστορική μνήμη αυτή που μας συνδέει και βρίσκει τα κοινά σημεία μας, άσχετα αν είμαστε εξαίματος ή από... γιατί σήμερα υπάρχουν και άνθρωποι που δεν έχουν και καμία σχέση ούτε με το σόι, ούτε με τη φυλή και παρόλα αυτά είναι αναστενάριδες και χορεύουν. Οπότε γι' αυτό θεωρώ ότι όλοι οι άνθρωποι είμαστε, έχουν μια κοινή ρίζα και αυτό μας ενώνει. Σήμερα θα ανέβεις κανονικά και εσύ. Πρώτα ο Θεός, ναι. Δηλαδή, είναι αυτό που σου είπα ότι ναι, εγώ έχω έρθει εδώ και είμαι όλες τις μέρες εδώ, αλλά μέχρι την τελευταία στιγμή κανένας δεν ξέρει. Και επίσης ένα μηδίασμα, κάτι ελάχιστο που μπορεί να συμβεί και να αλλάξει όλη την ενέργεια και τη διάθεση. Γι' αυτό δεν είναι τίποτα, μα τίποτα δεδομένο. Υπάρχει ενέργεια, έτσι, τη νιώθουν και οι υπόλοιποι που βρίσκονται εδώ. Νομίζω ότι όλοι κάτι νιώθουν. Και ο καθένας βέβαια το ερμηνεύει όπως ανάλογα με την αντίληψή του και τις δυνατότητες. Αλλά σαφώς ναι, υπάρχει ενέργεια. Έτσι κι αλλιώς με βάση την κουβεντική τα πάντα είναι ενέργεια. Σωστά. Έτσι δεν υπάρχει κάτι που δεν είναι ενέργεια. Σωστά, έχεις δίκιο. Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ και ευχαριστούμε πολύ που παρουσιάζετε το έθιμο. Είναι αρκετά αυτά που πρέπει να κρατήσουμε, αυτά που πρέπει να θυμόμαστε και αυτά που θα πρέπει να μεταφέρουμε. Οπότε είναι αυτό που είπες, ενέργεια. Από το παρόν, στο παρελθόν και στο μέλλον. Και επίσης για την εποχή μας, μια εποχή παγκοσμιοποίησης που χάνονται αξίες, το να κρατήσουμε παραδόσεις με τόσο βαθιά ρίζα είναι πολύ σημαντικό. Βοηθάει στο να ενωθούν οι άνθρωποι, να ξεπεράσουν δυσκολίες τους, να πάρουν μια ανάσα και να έχουν όλο το χρόνο μια ανάμνηση καλή. Δηλαδή, παίζει και ένα θεραπευτικό ρόλο η όλη η ιστορία με τα αναστενάρια και ένα συνδετικό κρίκο για την ίδια μας την κοινωνική ύπαρξη.